Η πολυαναμενόμενη περσινή αντεπίθεση απέτυχε, ενώ η Ρωσία ανακατέλαβε την Αβδίφκα, το μεγαλύτερο πολεμικό της κέρδος εδώ και 9 μήνες. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναγκάστηκε να αναγνωρίσει αθόρυβα τη νέα στρατιωτική κατάσταση. Η στρατηγική της κυβέρνησης Biden είναι τώρα να διατηρήσει την Ουκρανική άμυνα μέχρι τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, ελπίζοντας να εξαντλήσει τις ρωσικές δυνάμεις της, σύμφωνα με το περιοδικό Time. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητηθεί από την Ουκρανία να παραδώσει επίσημα αυτά τα εδάφη, γιατί αυτό θα ήταν αδύνατο για οποιαδήποτε Ουκρανική κυβέρνηση. Σημαίνει όμως ότι, όπως πρότεινε ο Ζελένσκι στις αρχές του πολέμου σχετικά με την Κρυμαία και το ανατολικό Ντονμπάς, το εδαφικό ζήτημα θα πρέπει να τεθεί στο ράφι για μελλοντικές συνομιλίες. Όπως διαπίστωσα στην Ουκρανία πέρυσι, πολλοί Ουκρανοί κατηδίαν ήταν έτοιμοι να δεχθούν την απώλεια ορισμένων εδαφών ως τίμημα ειρήνης, εάν οι Ουκρανοί αποτύχανε να τους κερδίσει ξανά στο πεδίο της μάχης και εάν οι εναλλακτικοί ήταν χρόνια αματηρού πολέμου με ελάχιστες προοπτικές επιτυχίας. Η κυβέρνηση Biden πρέπει να συμμετάσχει και στην Αμερική, γράφει ο αρθρογράφος. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της πλήρους Ουκρανικής νίκης έχουν δεσμευτεί με ελπίδες που κυμαίνονται από το υπερβολικά αισιόδοξο έως το μαγικό. Στο μαγικό τέλος του φάσματος βρίσκεται η ιδέα που διατυπώθηκε μεταξύ άλλων από τον απόστρατο στρατηγό του Αμερικανικού στρατού Μπεν Χότζες, ότι η Ρωσία μπορεί να νικηθεί, ακόμη και να εκδιωχθεί από την Κρυμαία από βομβαρδισμούς με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Για να έχουν οι Ουκρανοί μια ευκαιρία, η στρατιωτική ιστορία υποδηλώνει ότι θα χρειάζονταν πλεονέκτημα 3-2 σε ανθρώπινο δυναμικό και πολύ περισσότερη δύναμη πυρός. Η Ουκρανία απολάμβανε αυτά τα πλεονεκτήματα τον πρώτο χρόνο του πολέμου, αλλά τώρα ανήκουν στη Ρωσία και είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς μπορεί η Ουκρανία να τα ανακτήσει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.